ήταν προφανώς ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, γι' αυτό λέω και προσπαθούμε. Δεν είναι ούτε ευχάριστο ούτε επιθυμητό να έχουμε αποχωρήσεις στελεχών, με τις οποίες μπορεί και να έχουμε κοινές πορείες, κοινούς αγώνες και φιλικές σχέσεις. Παρά τα αυτά, όπως είπα και την Παρασκευή, ο μεγάλος ασθενής, το μεγάλο πρόβλημα υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι απλά η αλλαγή αρχηγού. Διαφορετικά, με την επιλογή ενός άλλου πρόεδρου θα είχαμε λύσει όλα τα θέματά μας και θα είχαμε δρομολογήσει τις εξελίξεις. Υπήρχαν ζητήματα και από το παρελθόν, οξυμένα, τα οποία εμπολείς με την παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα, που λειτουργούσε ως μια συγκολητική πολιτική ουσία, τα αφήναμε στο περιθώριο. Τώρα αναδείχθησαν. Προφανώς υπήρχε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, δεν βρέθηκε ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω ότι κάποιες συμπεριφορές απέναντι στο κόμμα και στον πρόεδρο και εκφράσεις, το οποιοδήποτε κόμμα και αν συνέβαιναν οπουδήποτε στον κόσμο, με στοιχειώδεις δημοκρατικούς κανόνες, οδηγούσαν σε παραπομπή σε μια επιτροπή διοντολογίας. Αυτό συνέβη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την κατάληξη που όλοι παρακολουθήσαμε. Και η Επιτροπή Διοντολογίας έβγαλε το δικό της το φυρμάνι ότι δεν λειτουργεί με εντέλεσθε. Το ξέρετε. Ο πρόεδρος έβαλε ένα χρονικό πλαίσιο για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, για να μην υπάρχει μια παραλυκτική διαδικασία που θα πληγώνει περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ. Η Επιτροπή τοποθετήθηκε γιατί δεν παίρνει εντολές ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ας μην μιλούμε στο διαδικαστικό, ας μην μιλούμε στην πολιτική ουσία. Σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, είτε λέγεται Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε Κουκουέ, είτε Μέρα 25, είτε οτιδήποτε, αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο απέναντι στον πρόεδρο του κόμμα, έχουμε μια διαδικασία επιτροπής διοντολογίας, όπως ονομάζεται στο κάθε κόμμα. Αυτό έγινε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Επί τη ευκαιρία όμως βγήκαν στην επιφάνεια και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία υπήρχαν. Και πολιτικές διαφωνίες και αντιπαραθέσεις και διαδικαστικές διαφωνίες ακόμα, που ορισμένες φορές εξυψώθηκαν σε πολιτικές χωρίς να είναι. Η ουσία είναι ότι σήμερα είναι και καινούργια μέρα. Καλώς κακώς έκλεισε αυτός ο κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως μετά από κάθε δύσκολη κατάσταση και κάθε χωρισμό υπάρχει η επόμενη μέρα για όλους, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι όρθιος και ζωντανός. Η συντηρητική πλειοψηφία των μελών της βάσης είναι παρούσα. Είναι εδώ και πρέπει να χαράξει την επόμενη μέρα και να βάλει πολιτική ατζέντα μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι έχουν. Μισό λεπτό. Έχουν ακουστεί όμως πάρα πολλά μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο και από τα ίδια τα στελέχη, αλλά και από εκείνους οι οποίοι μπορούν να μεταφράζουν τις λέξεις οι οποίες εκπορεύονται από τα ίδια τα στελέχη. Και πάρα πολλοί μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουν αναφερθεί και στα πρόσωπα, λέγοντας ότι ουσιαστικά τα πρόσωπα δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασελάκης αυτή την ώρα μπορεί να μην φεύγει, να είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά οι επιλογές του σε πρόσωπα ότι έχουν πυροδοτήσει ουσιαστικά τις ίδιες εντάσεις. Μάλιστα το τελευταίο το οποίο άκουγα νωρίς σήμερα το πρωί ερχόμενοι εδώ στο στούντιο του 984 από ραδιοσταθμό της Αθήνας ήταν ανάλυση η οποία έλεγε κάποιο πολιτικό συντάκτη, ο οποίος έβαλε και μια άλλη προοπτική ή μια άλλη κουβέντα πάνω στο τραπέζι, ότι οι επιλογές των προσώπων τις οποίες έκανε ο κύριος Κασελάκης προκειμένου να συνεργαστεί είναι η αιτία ουσιαστικά για αυτή την πολύ μεγάλη κόντρα και για αυτή τη διάσπαση, αναφερόμενη κατά κύριο λόγο στο πρόσωπο του κυρίου Πολάκη. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι αυτό που αυτή την ώρα πρέπει να συζητείτε, είναι αυτό που ουσιαστικά φέρνει τη ρήξη? Για τον Γεράκη θα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Αν το πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα πρόσωπο, για κάποιους ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Έφυγε, το πρόβλημα δεν λύθηκε. Αν για κάποιους είναι ο Παύλος Πολάκης, αν φύγει, πάλι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει ένα βαθύ πολιτικό πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορετικές απόψεις, τοποθετήσεις και διαφορετικές στοχεύσεις. Επίσης, ο πρόεδρος επανήλαβε άπειρες φορές και στην εναρκτήρια ομιλία και στην καταληκτική που έκλεισε τις εργασίες του Δημαίρου στην Κεντρική Επιτροπή, ότι είτε με στηρίξατε και με ψηφίσατε, σας ευχαριστώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία από εδώ και πέρα, δουλέψτε και θα είμαι δίπλα σας. Ακόμα και δεν με ψηφίσατε, μπράβο, καλά κάνετε. Αν εργαστείτε για το κόμμα και τον κοινό στόχο, θα είμαι δίπλα σας. Μία είναι η τάση στο κόμμα, η δημοκρατική λειτουργία και ο κοινός πολιτικός στόχος. Επανέλαβε πολλές φορές ότι εγώ περιβάλλον και κύκλο δεν έχω και δεν θέλω να αποκτήσω. Το λέει συχνά ο πρόεδρος. Θέλω μια αδιαμεσολάβητη σχέση με τη βάση και παρεξηγείται. Δεν εννοεί την κατάργηση των οργάνων. Εννοεί ότι δεν θέλει μεσάζοντες. Μπορεί να έχει απευθείας επαφή με τη βάση. Δεν χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κομματάρκες ούτε οτιδήποτε τέτοιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η όλη κουβέντα αδικεί την κατάσταση. Υπό ποια έννοια?
την περιορίζει ότι τα είχαμε ένα πρόσωπο το οποίο αν φύγει έχουμε λύσει τα θέματα. Όχι, έφυγε και ο Τσίπρας, δεν το λύσαμε το θέμα. Αν φύγει και ο Πολάκης, πάλι δεν θα λύσει το θέμα. Καλό θα είναι λοιπόν όλοι μας να δούμε τις δικές μας ευθύνες. Εγώ, δεν ξέρω τον εαυτό μου, όλα τα στελέχη του κόμματος, όπου κι αν είναι, από όποιο πόσο κι αν είναι, για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Κανένα πρόσωπο από μόνο του δεν μπορεί να διαλύσει ένα κόμμα αν δεν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Είναι σαν ένα ζευγάρι που μπορεί γιατί μπήκε ένα τέτοιο πρόσωπο. Ναι, να σας πω. Το πρόσωπο βρίσκει τη ρογμή. Ναι, σωστά το λέτε. Αλλά να σας πω κάτι. Και κάποιοι άλλοι προσέδουν και λένε κάτι άλλο. Ότι η Βάση μπορεί να έχει προχωρήσει στην εκλογή νέου Προέδρου, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε από την άλλη ότι ακόμα και η Βάση του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει τα δικά της τα πρόσωπα ουσιαστικά και αυτά τα πρόσωπα ενδεχόμενα να δημιουργήσουν ανάλογα με τη δική τους τη θέση τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ λίγο παρακάτω. Γιατί άλλος επιθυμεί τον Πολάκη, άλλος επιθυμεί την Αχτσιόγλου, άλλος επιθυμεί τον Τζακαλώτο και πάει λέγοντας. Πιστεύετε ότι μπορεί να δημιουργηθεί και κάπου παρακάτω πρόβλημα ή είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται κομματάρχες? Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό εμένω. Δεν χρειάζεται ούτε ομάδες, ούτε ομαδάρχες, ούτε διάφορα κομματίδια μέσα στο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μια πολιτική ενότητα, μια ενιαία δημοκρατική λειτουργία από τη Βάση προς την κορυφή και αμφίδρομα. Αυτό είναι η λύση που θα εξηγιάνει το ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο όποιο πρόσωπο θα είναι εντάσσεται προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε ποια θα είναι η πορεία του. Ήταν ξεκάθαρο εχθές ότι παιδιά, όποιος ενταχθεί σε μια δημοκρατική συλλογική λειτουργία του κόμματος, προφανώς παρακάτω. Ό,τι και αν πίστεψε, ό,τι και αν ψήφισε, όποια επιλογή και αν έκανε, σεβαστή, δημοκρατική και ελεύθερη. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά δεν είναι όμιλοι αντισφαίρισης ή όμιλοι σκέψεις. Πρέπει να παράγουν πολιτική και αυτά αποτελέσματα. Αν λοιπόν το μόνο που κάνουμε είναι να διαφωνούμε για να διαφωνούμε ή να διαφωνούμε επί μακρό χωρίς να παίρνουμε αποφάσεις, τις αποφάσεις που παίρνουμε, μην τις πειρακτούμε όλοι μαζί από κοινού, υπάρχει πρόβλημα. Ειδικά όταν είσαι εξωματική αντιπολίτευση, ο λαός περιμένει να σε αφήσει δίπλα τα προβλήματά του απέναντι σε μια κακή κυβέρνηση. Εγώ το λέω και σε έχουν περάσει τουλάχιστον μήνες, τα δείγματα είναι πολύ κακά. Πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας. Έχουμε και συνταγματικό ρόλο. Έχουμε ένα πολιτικό ρόλο, ένα θεσμικό ρόλο. Αυτό δεν μπορεί να παιχθεί από το κόμμα αν δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι της πολιτικής ενότητας και της συστράτευσης. Ρωτώ το τελευταίο. Πρέπει να παραδοθούν οι έδρες? Ο πρόεδρος είπε ότι με βάση τον κώδικα διοντολογίας. Εγώ ρωτάω εσάς, τον Δημήτρη τον Κλαράκη. Αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι κάθε βουλευτής που φεύγει από το κόμμα, από οποιοδήποτε κόμμα, θα πρέπει να παραδίδει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγει, διαχρονικά. Δεν έχει συμβεί συχνά στην Ελλάδα αυτό, δεν ξέρω αν έχει συμβεί και καμία φορά. Από εκεί και πέρα θα δούμε πόσα ενεργήσουν. Νομίζω δεν θα την παραδώσουν οι έδρα τους οι σύντροφοι που αποχώρησαν. Για μένα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε, αλλά δεν το μείζουν. Το μείζουν είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει πολιτική ηρεμία, πολιτική συστράτηση, ένα πολιτικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ο κόσμος, ξέρετε. Ωραία είναι όλα αυτά και οι εντάσεις και οι φωνές και τα αποσταρίσματα στα social. Όλοι τα έχουμε κάνει, είναι και στο μέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Ο κόσμος έχει προβλήματα καθημερινά. Και ο κόσμος θέλει τη βοήθεια των πολιτικών κομμάτων απέναντι σε όλα αυτά που αντιμετωπίζει. Γιατί να είμαστε παρόντες και δεν είμαστε όπως πρέπει. Και δεν είμαστε γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Το καταλαβαίνω. Όμως πρέπει η δυσκολία αυτή να εκτοπεραστεί και να πάμε παρακάτω. Έρχονται και ευρωεκλογές. Το κόμμα λοιπόν πρέπει να μπει σε μια πορεία ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης με ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο. Το είπε χθες και ο Στέφανος Κασελάκης. Ξεσκονίζω ότι υπάρχει στο Σαββατοκύριακο. Όσοι μείναμε, εφόσον συμφωνούμε ότι το κόμμα είναι ενιαίο και λειτουργεί δημοκρατικά και συλλογικά, πάμε παρακάτω. Ναι, το όσοι μείνατε, αλλά και η κυρία Αξιόγλου, η οποία δεν αποχώρησε, νομίζω ότι έχει βγάλει, όχι νομίζω, έχει βγάλει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από τη δική της την πλευρά. Τεμπονέρα στο ίδιο μια σκληρή ανακοίνωση. Δεν ξέρω λοιπόν εάν πραγματικά τα προβλήματα έχουν φύγει και τώρα πάτε προς τις ευρωεκλογές ενωμένοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολιτική ηρεμία, πολιτικό πλαίσιο, πορεία ανασυγκρότησης. Ο καθένας θα λαμβάνει και την προσωπική του πολιτική ευθύνη. Είμαστε σε ένα πολιτικό φορέα μεγάλο. Που έχει κυβερνήσει τον τόπο. Δεν μπορούμε να παίζουμε διαρκώς ισοκομματικά παιχνίδια. Πρέπει να λάβουμε και τις ευθύνες μας. Θέλουμε να συμπορευτούμε. Ναι ή όχι. Όποιος μείνει θέλει να συμπορευτεί. Αν έχει διαφωνίες ή οτιδήποτε άλλο, να σας καταθέσει, να συζητηθούν, να τελειώνουμε όμως κάποια στιγμή με όλα αυτά και να αποφασίσει ο καθένας αν η πολιτική στέγη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, η πυροδοτική συμμαχία, τον εκφράζει ή όχι. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνετε στους συντρόφους σας που ακόμα και σήμερα παρά το ότι έχουν μείνει μέσα διαφωνούν? Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε μείνει μέσα, όλοι,
να αναρωτηθούμε αν θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει παρακάτω και να στρατευτούμε σε μια κοινή πορεία με πολιτικούς όρους, όχι προσωπικούς όρους, να φύγουμε από τα πρόσωπα. Διότι, στο ξαναλέω, αν το πρόβλημα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, που για πολλούς ήταν, που για μένα δεν ήταν, διαφωνούσα απόλυτα, έφυγε όμως ο πρόεδρος. Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Και ο Πολάκης να φύγει, δεν θα λυθεί το πρόβλημα για αυτούς που λένε θεωρούν ότι ο Πολάκης. Αν και να σας πω και κάτι, το είδατε άλλωστε, ότι πάρα πολύ προεδρική, η παλιά προεδρική φρουρά, διαφώνησε με το δημοψήφισμα. Δεν υπήρχε ομοφωνία σε αυτό, ήταν η επιλογή του ίδιου του πρόεδρου να κατεβάσει την πρόταση του δημοψήφισμα. Θεωρώ λοιπόν ότι όσοι μείναμε και έμεινε στην διευθυντική πλειοψηφία του κόμματος και τις βάσεις και των στελεχών, με πολιτικούς όρους και όχι προσωπικούς όρους και χωρίς προσωπικές κόντρες, να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε το πολιτικό βήμα που θα οδηγήσει την επόμενη μέρα το ΣΥΡΙΖΑ. Με πολιτικό Μάλιστα. πλαίσιο, με πολιτικές στοχεύσεις. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.